Καλωσορίζουμε τους απόφοιτους των γυμνασίων της πόλης στο σχολείο και τους ευχόμαστε αυτό το πρώτο βήμα το οποίο κάνουν στο σχολείο μας να είναι δημιουργικό. Το Λύκειο είναι ένα σχολείο επιλογής. Έχουν τελειώσει πια την υποχρεωτική σας εκπαίδευση, οπότε επιλέξατε να έρθετε εδώ. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή καταρχήν που μας κάνει να έρθει σε αυτό το σχολείο. Σας καλωσορίζουμε στη σχολική χρονιά 2013-2014. Και ευχόμαστε να είναι μια καλή και δημιουργική χρονιά. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τα παιδιά της πρώτης Λυκείου και τους ευχόμαστε καλή πορεία μέσα στο Γενικό Λύκειο, το πρώτο και δεύτερο Γενικό Λύκειο του Αγίου Νικολάου. Τους εύχομαι ιδιαίτερη να έχουν υπομονή και δύναμη να αντιμετωπίσουν το νέο σύστημα, το οποίο είναι οι πρώτοι μαθητές που θα το δοκιμάσουν τις πλάτες τους. Εύχομαι στην τρίτη Λυκείου να έχει δύναμη, υπομονή για τις πανελλήνιες εξετάσεις που είναι και ο στόχος τους αυτή τη χρονιά. Μπορείτε να τα καταφέρετε. Μην φοβάστε. Έχετε αστήρευτες δυνάμεις. Καλλιεργήστε και τονώστε το χαρακτήρα σας. Με την εξάσκηση, την επιμονή, τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα ενισχύονται και θα προχωρείτε με μεγαλύτερη ευκολία στον αγώνα σας. Πάθη και ελαττώματα που έχουμε φεύγουν όταν αγωνιζόμαστε και ο Θεός μας ενισχύει σε αυτόν τον αγώνα. Ανακαλύψτε τα χαρίσματα, τα ταλέντα σας, τις δυνάμεις που έθεσε ο Θεός μέσα σας, την ευφυΐα, την έφεσή σας για την επιστήμη, τις καλλιτεχνικές δεξιότητές σας, τη δημιουργικότητα και πολλά άλλα. Αξιοποιήστε τις προκλήσεις της τεχνολογίας. Δώσετε έμφαση στο μέλλον. Ατενίζετε μακριά τον ορίζοντα και μην δουλειάζετε στην καθημερινότητα. Υπερβαίνετε έτσι με αξιοπρέπεια και σύνεση. Ο χρόνος κυλά αστραπιαία. Μην τον αφήνετε ανεκμετάλλευτο. Η ευκαιρία που σας δίνεται δεν ξανάρχεται. Κρατήστε όσο μπορείτε ισορροπίες στη ζωή σας. Είστε πρόσωπα, δεν είστε άτομα ούτε νούμερα. Να έχετε καλό προγραμματισμό, στον οποίο να κυριαρχεί η ψυχική ηρεμία χωρίς το άγχος. Η κοινωνική αλληλεγγύη στην περίοδο αυτή της κρίσεως ξεδιπλώνεται πολύ όμορφα με τον εθελοντισμό των νέων. Στον αγώνα σας αυτό προχωρείτε με συνέπεια και με φιλότιμο. Βάλετε τα δυνατά σας να πετύχετε τους στόχους σας. Κανένας σκόπος δεν πάει χαμένος. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ακόμη και μία αποτυχία μπορεί να σας διδάξει πιο πολύ από την επιτυχία. Ο αγώνας είναι συνεχής και αν χάσετε μία μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Μπορείτε να κερδίσετε την τελική νίκη. Τέλος, σας οικετεύω να ακουμπάτε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Ο Θεός σας αγαπά και προνοεί το καλύτερο για σας πριν από σας. Η αγάπη Του δεν θα σας προδώσει ποτέ. Μας συγχωρεί όλους, δηλαδή μας έχει στην αγκαλιά Του. Σας εύχομαι να αναδειχθείτε νικητές σε αυτόν τον αγώνα της παιδείας που θα μας φέρει μια νέα Ανατολή χωρίς κρίση στην πατρίδα μας. Σε ευχές μας για μια παραγωγική, δημιουργική, ευχάριστη χρονιά. Αγαπητοί φίλοι, στην τραγωδία που ζούμε και την παρακμή που βιώνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα παρά να αντιδράσουμε με γνώση, με αυτογνωσία, με διάλογο, με δημοκρατία, με ανοχή, να ανακαλύψουμε αυτό που μας οδήγησε εδώ και να χαράξουμε νέους δρόμους. Αυτός είναι ο δρόμος, νομίζω, για τους νέους ανθρώπους που θα τον δουν βέβαια μόνοι τους. Εμείς οι υπόλοιποι, οι γονείς, οι καθηγητές, η κοινωνία πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς πρέπει να δείξουμε με τη στάση μας την ανιδιοτέλειά μας, την εντιμότητά μας,
ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε καινούριους δρόμους. Εν είδη και συγγνώμης, αλλά και στήριξης για το καινούριο. Καλή χρονιά, καλή δύναμη, παιδιά. Θα ήθελα καταρχάς να πω καλή σχολική χρονιά και γενικότερα καλή χρονιά τόσο στα παιδιά όσο και στους καθηγητές των ηλικίων μας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά. Θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα πράγμα. Το δράμα που περνάμε εμείς σαν γονείς. Σαν γονείς δηλαδή τώρα και ειδικότερα αυτοί που πληρώνουν, αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε πάρα πολλά λεφτά σε φροντιστήρια, γιατί δυστυχώς με τον τρόπο αυτό που επιβάλλουν την πολιτική σήμερα στα σχολεία μας έχουν απαξιώσει τελείως το δημόσιο σχολείο, ούτως ώστε τα παιδιά μας, αν θέλουν κάτι να πετύχουν παραπέρα, πρέπει υποχρεωτικά να πληρώσουμε εξωσχολικά φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια αυτά είναι δυσβάσταχτα. Δεν μπορούμε άλλο. Δεν μπορούμε ειλικρινά. Δηλαδή, οι γονείς σήμερα ζουν ένα δράμα. Οι καθηγητές έχουν ξεκινήσει ήδη και έχουν προγραμματίσει κάποιους απεργιακούς αγώνες. Λένε διάφοροι ότι βλάφτουν το σχολείο με αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα. Αυτοί που βλάφτουν το σχολείο σήμερα είναι αυτοί που επιβάλλαν αυτή την πολιτική, αυτοί που έχουν υπογράψει τα μνημόνια, αυτοί που σε τελική ανάλυση έχουν καταστρέψει τον τόπο μας και παραπέρα την παιδεία μας.